Γεια σας, φίλοι μου, είμαστε οι Groupies. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο. Κανεί. Okay. Καλώς ορίσατε, παιδιά, δεύτερο επεισόδιο Groupies. Παιδιά, θέλουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολλά για τα εκατοντάδες μηνύματα που δεν μας στείλετε ποτέ. Που θα θέλαμε να μας στείλετε για να κάνουμε δεύτερο επεισόδιο. Όπως όλες τις πρώην μου. Όμως είμαστε τα παιδιά στο δεύτερο επεισόδιο. Πάμε να σας διαβάσω το πρώτο σχόλιο. Πάμε! Γρίλι. Είσαι έτοιμος για το πρώτο σχόλιο? Πάμε. Ωραία. Όχι, δεν πρόλαβα να σου βάλω πλυντήριο, η μάμα μου. Ωραία, πάμε για το πρώτο σχόλιο. Ναι. Έγραψε η Παναγιώτα. Καλησπέρα σας και καλό Πάσχα. Έγραψε το προχτές το Πάσχα. Ναι. Καλησπέρα σας και καλό Πάσχα. Τελεία. Το βράδυ του επιταφείου έχασα ένα μικρό μαύρο μπουγκί που έχει μέσα φυλαχτά μου. Φυλαχτά μου. Αν μπορώ να νοσήσω το. Έχει μέσα φυλαχτά μου. Είναι έτσι που το γράψεις σίγουρα. Είναι πολύτιμο για εμένα. Ναι. Σας παρακαλώ, όποιος Παυλούα Α, αν βρει και κάτι να το πάει στην εκκλησία ακόμα. Εκεί έχουν το τίλ μου να με ειδοποιήσουν. Τελεία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ωραία. Να σου πω κάτι τώρα. Εν ήξερα να το πω, αλλά να το πω. Πέτ. Το πουγγί που έχει φυλαχτά. Και να λύσεις μετά να το παρέσεις στην εκκλησία, ρε φίλε. Περιμένω λεπτό, ρε. Περιμένω λεπτό. Για να έχει φυλαχτά μέσα. Εγώ είμαι ηλίθιος. Οπότε θέλουμε το φυλαχτό, λέμε φυλαχτού. Άρχισε να μιλήσω. Λοιπόν, φυλαχτά. Εγώ μπορώ να σκεφτώ να το πω σε μένα. Αν πάει να ψουριστεί, ρε. Θα το γράφει. Φυλαχτά. Μπορεί. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να έχει σεξουαλικά βοηθήματα. Όχι, ρε, δεν πάει τσάμε. Αφού φυλαχτά. Καταλαβέ. Ναι, αλλά. Μετά να το παρέσει στην εκκλησία. Επειδή ξέρουμε. Πήρε, βελέ, ας πούμε. Εντάξει, ένα λεπτό. Τούτο με τα σεξουαλικά παιχνίδια παίζει, αλλά ξεκινούμε με το πουγγί. Ποιο λέει πουγγί? Ποιο λέει πουγγί, ρε μαλακά. Πε μου λέει ότι είναι το πουγγί. Εγώ το πουγγί θεωρώ το μόνο στου τρει σωματοφύλακε που ήταν τον καιρό του Ζωρό. Ή τον καιρό του Χριστού. Του Χριστού που ήταν, ναι, το πουγγί. Μπράβο. Και αν είσαι, είχε μέσα νομίσματα. Χρυσές λίρες. Ναι. Ωραία. Τώρα τούτη το 2024. Πε μου λέει το πουγγί, δηλαδή. Πώς δεν το αγόρασε πρώτα απ' όλα. Πράγματι, το είχαμε δωρεάν η γιαγιά της. Ωραία. Ποια είναι το γιαγιά της? Γοράζονται επειδή πέντε τούτον ένα μπουγκί και χρησιμοποιεί το που τότε. Ωραία, εδώ και έντε στο γιαγιά της. Ναι, ναι, ναι. Και πες ένεση σεξουαλικά παιχνίδια και πες φυλαχτά. Που γίνει τα φυλαχτά σημαίνει απλά κάτι που φύλαξε. Ναι, αλλά τι είναι το τσσ. Τι είναι το τσσ. Ωραία. Τσίνο αψουρίστηκε, άρεσε. Τέλος πάντων. Ναι. Μέσα έχει φυλαχτά. Μπορεί να έχει δαχτυλίθια. Φωτογραφίες του φυλαχτού. Όχι, εντάξει, όχι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ό,τι κι αν έχει μέσα, που από ό,τι φαίνεται σημαντικό για να το γυρεύει στην εκκλησία, ναι, ναι, και το τηλέφωνο της κτλ. Γιατί το πήρε μαζί της? Οκ, περίμενε, επειδή έχουμε ένα μυστήριο να λύσουμε. Οκ, λοιπόν. Μια γυναίκα, η Παναγιώτα, ναι, που επήρε κάτι που προφανώς χρησιμοποιεί το στην εκκλησία, για να το πήρε μαζί της είναι από να το κάνει, ρε παιδί. Προφανώς χρησιμοποιεί το. Χρυσός αναπτήρας, μάλαγα. Χρυσός αναπτήρας. Και επειδή πάει για μέτια, αυκεί το τζερί, και επειδή χρυσός αναπτήρας πάει για μέτια. Εδώ και το τηλέφωνο της στην εκκλησία. Άρα σημαντικό μέλος της εκκλησίας. Ναι, πάει, ναι, για μέτια. Μπορεί να είσαι στο συμβούλιο. Ναι, αυκούν, ναι, λίγο το τζερί που τζερί. Γιατί, ναι, πιάνει το τζερί ο άλλος, αυκεί το τζερί που τζερί. Αλλά τι είναι αυκεί το τζερί που τζερί. Πάει για πιάνει το τζερί. Καλεί το πουγγί τη πόξο να το δουν όλοι ότι έχει πουγγί. Ποιο έχει πουγγί το 2024, είσαι cool. Αν έχει πουγγί, βγάλει το πουγγί, βάλει το πάνω. Μπορεί να βγάλει και τίποτα άλλο να δείξει ότι έχει. Ναι, και βγάλει, ναι, το χρυσό αναπτήρα, το ζύπο, για να μην αφήσει το τζερί. Ωραίο. Ξυστή. Τούτοι που έχουν πουγγί, φαντάζομαι ότι μέσα στην πούγκα του έχουν σίγουρα και μια κολόνια που το ανίουσαν και πίνουν ποτόν. Η πουτσινά τα ρολόγια που δαμέ, ναι, ας πούμε, ναι, και θωρούν την ώρα και φκάλουν τα γυαλιά τα έτσι. Είναι ο άντρας της. Τόσο είναι ο άντρας της. Α. Σίγουρα ο άντρας πάει εκκλησιά. Κυκλοφορεί με γούνναν του. Ναι, τούτη έχει πουγγί. Κυκλοφορεί με γούνναν. Και γούνναν. Ναι, ωραίο. Ο άντρας έχει γιον το... Εσύ σιλούθηκε από γινά μητσά. Βάλει μες τη τσένα της. Ναι, και ο άντρας έχει γιον το γυαλί του Μονόπολη. Ναι, ναι. Που είναι ένα τσιπρά δαμέ. Του Μονόπολη, βα. Τι είναι το μισό είναι το γυαλί. Και το μουσάτσι. Που έχει πρόβλημα μόνο στο ένα μάτι. Ναι, που γυαλένο. Το ένα μάτι γυάλινο και το άλλο έχει το γυαλίδαμε. Αρέσκει μου. Έχει ο γιόντια που κρέμε το σιέρο, έχει το ρολόι που κάνει έτσι και δείχνουν τα. Πάει στην εκκλησία και δείχνουν τα πράγματα που έχουν. Έχω σου και λύση. Ναι. Είναι τα έχουν κάνει ο αναπτήρας τρόπο πάνω ανοίξω και μαλάκα, ούλα εξηγούνται. Μαλάκα, προσλάβετε μας στην αστυνομία, παιδιά. Τέλος. Έχω ένα μπουγκί
Έχω ένα μπουγκί. Τέλος. Έλα, πάει. Τσινώνε, λοιπόν, δικά σου που λοιπόν, έχω εγώ. Τούτο είναι επικίνδυνο, παιδιά. Ναι. For rent Cyprus. Ναι. Εντάξει, λέει. Near superstore and metro area. Έθα από περιοχή. Τσελαλή. Room available for girls or couples. Οπ. Να λεπτό, ρε φίλε. Να λεπτό. Ξεκινούμε που το πρώτο. Τι είναι το superstore? Λογικά είναι κάποιο κατάστημα. Εντάξει, τούτο είναι okay. Ναι, ναι. Τούτο είναι okay. Ναι. Αλλά... Room available. Όχι apartment available. Ναι, ναι, ναι. Άρα... Μην ισκείς ο Ζήνος. Σίγουρα μην ισκείς. Τούτο βασικά είναι το σπίτι της μαμάς του. Η μαμά του δεν ξέρει καν. Η μαμά του δεν ξέρει καν ότι τόσο ενοικιάζει το. Το σπίτι της μαμάς του. Είναι ένα τρία δωμάτια. Έκαμε το υπόγειο τους. Με παίζει PlayStation, με γίνουν στους γκίκ. Ναι, ναι, ναι. Και δωμάτια το υπόγειο, μα μάνε η ιδέα. Ωραίο, ναι. Τώρα είναι το δωμάτιο το δικό του παίζει PlayStation και παίζει τζιμπουλούν του σίγουρα. Θέλω να υπογραμμίσω δαμέ, θέλω να το δείξω φυλαχτού, ότι πάνω στον τοίχο είσαι μια σημαία του Καναδά. Αμάν. Παίζει την και πα στον Καναδά. Ωραία. Εγκρίμαν ο τύπο. Τόσο παίχτη, αρέσκει του πολλά η Τωρόντο η πίτσα, ο Καναδά, παίζει την πάνω του και θέλει να έχει στο δίπλα δωμάτιο ή μια γκορούα. Όχι, ένα... μια. Girls. Α, να έρθουν και ο κορούες ή παραπάνω. Ή παραπάνω. Ή ζευγάρι. Με τίποτε θέλει αρσενικό, γιατί δεν του αρέσκουν οι άντρες. Εσύ συμβιβάζεται, ρε. Δεν του αρέσκουν οι άντρες. Αρέσκουν οι κορούες, αρέσκει το ο Καναδάς. Ενώ μπέξει πας στον Καναδά, ναι. Αλλά είπα στους αρσενικούς. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Κάποιος που θέλει όντως να νοικιάσει τον χώρο. Φίλε, πόσο ψηλά έφυγαν τα ενοικιά, ρε φίλε. Για να δεχτείς. Ναι, ναι, ναι. Να πάει με ένα κρυπά να σε ενοικιάσει, α πούμε. Ναι, αλλιώ σου έφτα 2-600 ευρώ για ένα διπλωμάτιο, ένα του διό του Γιώργου που παίζει πάνω μου, για του διό 80 ευρώ τον μήνα, και α τον παίζει πάνω μου, ρε κουμπάρε. 200 ευρώ, ενάρτη. Απαρά, για να σου πω, σύψε που είναι άλλη, και ένα 70 ευρώ τον επόμενο μήνα. Μάλλον. Άντε, ρε, μάλλον. Εντάξει, παίζει ο μπα στον Καναδά, του, ρε. Φίλε, αγαπώ τα γκρουπ τη Κύπρο, ρε φίλε. Ωραία παιδιά, τούτα ήταν τα σχόλια μας που βρήκαμε στα groups του Facebook mm-hmm. Και τώρα θα πάμε να δούμε τη φαρσούλα. Περίμενε, θέλω να πω κάτι για τον επόμενο κωμικό. Παιδιά, κοιτάξτε, μέσα στο TikTok ξέρω ότι υπάρχει ένα filter το οποίο κάνει switch το πώς είσαι τώρα με το πώς είναι να γίνεις πριν, μετά από 50 χρόνια και εγώ έκαμα το και έφκαλε μου τον επόμενο καλεσμένο. Κωνσταντίνος Ψηλίδης, κυρίες και κύριοι! Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Ο ίδιος. Κύριε Κωνσταντίνο Ψηλίδη, είμαι ο Στέφανος Ιροδότου. Παίρνω από την Art Housing. Συγγνώμη που σας παίρνουμε. Art Housing. Art Housing. Okay. Συγγνώμη που σας παίρνουμε Σάββατο πρωί. Αντιλαμβάνουμε, απλά είναι για το Γιάν. Παρακαλώ. Εμείς σαν εταιρεία κάνουμε διαφημίσεις. Πριν 2 εβδομάδες okay. Εκλείσαμε μια συμφωνία με την Green Sun που είναι εταιρεία φωτοβολταϊκών. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια διαφήμιση σε ένα μήνα περίπου και mm-hmm. ο σκηνοθέτης ζήτησε το όνομα σας, Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Okay. Απλά για να σας ενημερώσουμε, έχει ακόμα έναν ηθοποιόν που βλέπουν. Απλά ο σκηνοθέτης σας θέλει εσάς. Ο μισθός θα είναι 5.000 ευρώ. Η διαφήμιση okay. θα πάει ένα χρόνο. Ένα χρόνο, ε? Okay. Ένα χρόνο θα είναι και τηλεοπτικό και στο ίντερνετ, Facebook, Instagram και YouTube. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Το concept της διαφήμισης είναι αστείο. Γι' αυτό που ψάχνουν έναν κωμικό. Ναι, είναι που είπαμε το όνομα της εταιρείας φωτοβολταϊκών. Η εταιρεία φωτοβολταϊκών είναι η Green Sun. Είναι καινούργια εταιρεία. Ήρθαν από την Ελλάδα. Εμείς όμως δεν έχουμε επαφή μαζί τους. Είμαστε στην εταιρεία Art Housing, κάνουμε διαφημίσεις. Απλά κλείσαμε συμφωνία μαζί τους πριν 2 εβδομάδες για να κάνουμε εμείς τη διαφήμιση αυτής της εταιρείας. Sorry, και πώς είπαμε το διαφημιστικό σας, συγγνώμη. Art Housing. Ωραία. Art Housing. Ο λόγος που σας επέλεξε εσάς ως σκηνοθέτης είναι επειδή θέλει κάποιον Βάλιστα. που να έχει χιούμορ. Δεν θέλουμε να βάλουμε ηθοποιόν. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που έχει εμπειρία στην κωμωδία. Θα έχει αστείο κόνσεπτ. Το σενάριο είναι ότι είναι ο άντρας με τη γυναίκα. Ο άντρας είναι, ναι, 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 ναι. είναι στον κήπο και φτιάχνει τον κήπο.
η γυναίκα του λέει εκεί κουράστηκα με το ρεύμα πώς αναπληρώνουμε και ο άντρας λέει... Λέει δηλαδή, καταλαβαίνω, νιώθω το, και ο, ναι. Και ο άντρας λέει εντάξει, βάλεις φωτοβολταϊκόν και πνάζει η κελέ σου. Επειδή το πιάσαμε το από το ιστορικό, εννοείται θα υπογράψουμε. Εννοείται, εννοείται. Κοιτάξτε, τούτο τότε να πρέπει να πληρώσουμε και λίγα λεφτά για την ομάδα. Ναι, όπως σας είπα, εννοείται θα βάλουμε στο συμβόλαιο, θα έρθετε και σε μια εβδομάδα, εάν θέλετε να προχωρήσουμε να κάνουμε το δοκιμαστικό. Εάν προχωρήσει, εννοείται θα πιάσουμε δικαιώματα από το ιστορικό. Γι' αυτό και ο μισθός είναι 5.000. Κανονικά θα ήταν. Εντάξει. Έλα να σου πω, εκτιμώ μια καλή πλάκα λόγω Ζούλη, respect γιατί έκαμε σκομιτά αρκετά, αλλά επειδή πρέπει να πάω να κάνω ένα γύρισμα και πρέπει να το τελειώσω, θέλεις να μου πεις ποιος είσαι για να κάνω, για να κάνω το αστείο μας, για να μπορώ να συνεχίσω εγώ την δουλειά μου. Αλλά respect που έκαμε σκομιτά στο αστείο. Φίλε, είμαι ο Δημήτρης ο Γιορκάτζης και ο Αντρέας ο Γεωργίου. Μάλιστα. Γεια σου Κοτσό. Φίλε, φίλε, respect που έκαμε commit στο αστείο. Έλα να σου πω έτσι και το επόμενο της, το concept. Θα είσαι να χτυπά ο ίδιος στη φαλάκρα σου. Και να κάνει το φωτοβολταϊκό που. Ναι, και θα λαλείς φωτοβολταϊκόν. Επίσης, να σε. Και μες το ρόλο να κομμάρει, αλλά. Φανταστήκαμε σε τίτσιρο μέσω βραγκούι και σου βάλουμε γελάδι και να φωτίζεις ούλος. Ναι, αλλά στο βραγκούι όχι που είναι τις τρεντιές, που είναι τις σοβράγες, τις άσπρες, τις παγιές. Τις παγιές, ναι, σοβαρά πράγματα. Ναι, που είσαι γελίο, που πίσω είσαι γελίο καφέ. Αγαπώσαι ρε. Αγάπη μου, ευχαριστούμε που προσπαθήσαμε να κάνουμε φάρσα. Τι που έφερα να καταφέρω. Όχι, αναγνωρίζω. Φίλε, κοίταξε. Τα του Δημήτρη, το Δημήτρη. Εγώ αναγνωρίζω ότι έκαμε σκομίδι. Δηλαδή, κοίταξε. Επίεννε καλά. Άμα μου είπες 5.000 ευρώ, εγώ έτσι ποιος μαλάκας τώρα είναι τούτο και μου πάει. Έχεις δίκιο, πρέπει να βάλαμε 4.5. Εντάξει ρε, να τα πούμε σύντομα. Κατάρε. Άντε ρε αγαπή. Του ήταν η φάρσα μας παιδιά, ελπίζω ότι την απολαύσετε. Να μας στείλετε σε ποιο θέλετε να κάνουμε φάρσα και τι φάρσα να του κάνουμε. Στείλτε μας στην Black Lemon TV και μείνετε συντονισμένοι για το τρίτο επεισόδιο γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό κωμικό. Με το μισ. Πάνε.